Πάμε στην σύραξη. Μην με πάτε κι εσείς αυτά, κυρία Αντωνοπούλου. Όχι, όχι. Ξέρω ότι κι εσείς θέλετε να τοποθετήσετε, αλλά τώρα εδώ είστε για να πούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Τι γίνεται λοιπόν? Κοιτάξτε κύριε Πολύζο, αυτό γίνεται χρόνια. Αλλά τώρα υπάρχει μια διαφορά. Ότι έχει μπερδευτεί και το θρησκευτικό συνέστημα. Έτσι, πότε Χαμάς... δεν ήταν μπερδεμένο? Δεν ήταν τόσο πολύ. Αδελφοί μουσουλμάνοι, τουλάχιστον όταν ακούγαμε το Free Palestine και ζούσε ο Γιασέρ Αραφάτ, ήταν ένα εθνικό απελευθερωτικό κίνημα με κάποια στοιχεία μαξισμού, τέλος πάντων. Ήθελαν οι Παλαιστίνοι να δημιουργήσουν ένα κράτος. Βασικά, αν ζούσε ο Γιασέρ Αραφάτ, μπορεί να είχε βρεθεί και κάποια λύση μέχρι σήμερα. Τώρα βλέπουμε ότι η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση με τους αδελφούς μουσουλμάνους και ότι όλες τις επιθέσεις συνοδεύονται από την γραυγή Αλλαχού Ακμπάρ. Με ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει. Σημασία έχει βέβαια ότι, για να είμαστε και ρεαλιστές, ότι σε 7 Οκτωβρίου αυτό που δημιουργήθηκε στο Ισραήλ, αυτή η επίθεση, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και η κυβέρνηση του Ισραήλ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο πρόεδρος Νετανιάχου έχει προβλήματα εσωτερικά, ότι συγκυβερνάμε κόμματα της άκρας δεξιάς, τέλος πάντων. Εκεί αποδίδουν και το γεγονός ότι έπιασε στον ύπνο τη Μοσάντ η επίθεση, ναι, της Χαμάς. Ακριβώς. Στο ότι αυτή η δυσλειτουργία του πολιτικού συστήματος είχε επίπτωση στη λειτουργία της Μοσάντ. Έτσι, έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Βεβαίως αυτό είναι ένα μακελιό. Θα τολμούσα να πω ότι είναι η 11η Σεπτεμβρίου. Αυτό δηλαδή που έγινε στην Αμερική, του Ισραήλ, αυτό το οποίο έγινε σε 7 Οκτωβρίου, ήταν πολύ άσχημο. Γιατί όπως λέτε κι εσείς, τους έπιασε στον ύπνο. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις συνέπειες. Το θέμα δεν είναι τα δικά μας ευχολόγια και όλα αυτά που γίνονται. Το θέμα είναι τι είναι διατεθειμένο να κάνει το Ισραήλ και πώς θα απαντήσουν από τη Χαμάς. Είναι διαφορετικές οι νοοτροπίες. Το ζητούμενο τώρα. Το Ισραήλ λέει, ελάτε να μας φέρετε πίσω όλους τους ομήρους και να κάνουμε μετά εκεχηρία, πράγμα που δεν θα συμβεί. Ναι, γιατί αυτοί όμως ζητάνε και τους Παλαιστίνιους, τέλος πάντων, οι οποίοι είναι μεταξύ αυτών και τρομοκράτες της Χαμάς, και δεν νομίζω ότι το Ισραήλ θα τους δώσει. Δεν νομίζω. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σκληρός διαπραγματευτής. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι, εγώ ήθελα να σχολιάσω πιο πολύ πάλι το ρόλο της Τουρκίας. Αυτό το ρόλο της Τουρκίας, αυτά τα τουρκικά παζάρια του Ερντογάν, ο οποίος είδε φως και μπήκε, διότι κακά τα ψέματα, κύριε Πολύζο, οι αραβικές χώρες, ναι μεν δεν θέλουν το Ισραήλ, αλλά δεν βλέπω πως και εσείς θα μου πείτε να κάνουν κάτι για την Παλαιστίνη. Τόσα χρόνια γιατί δεν παραχωρούν ένα κομμάτι γης για να δημιουργηθεί ένα κράτος, όπως λένε. Γιατί και αυτοί κρατάνε με την Παλαιστίνη, θέλουν να εκβιάσουν κατά κάποιο τρόπο το Ισραήλ. Δηλαδή δεν έχουν μεν καλές σχέσεις, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι και να προχωρήσουν σε πόλεμο. Κλεφτοπόλεμο κάνουν αυτή τη στιγμή. Και εδώ να πούμε ότι και αυτές οι απειλές οι οποίες εκτοξεύονται από την Μέση Ανατολή, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι λόγια πιο πολύ, γνωρίζουμε τι γίνεται εκεί κάτω. Είναι τα δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα, τα οποία εμείς μπορεί να μην τα μαθαίνουμε, βομβαρδίζουν κάποιους στόχους εκεί κάτω. Οπότε είναι μία ατμόσφαιρα, έτσι, είναι μία ωραία ηλεκτρισμένη. Να σας πω όμως, οι θέσεις είναι δημόσια διατυπωμένες από τον Τούρκο πρόεδρο μέρες τώρα, ο Μπλίνκεν, ξέροντας ότι ούτε θα τον δει τον Τούρκο πρόεδρο, ότι δεν θα πάρει τίποτα, πήγε στην Άγκυρα. Ναι. Αυτά λοιπόν που μας αρέσει να λέμε για να νιώθουμε κατά τι καλύτερα, ότι να, στο περιθώριο πάλι η Τουρκία, δεν μοιάζει να είναι στο περιθώριο. Όχι. Κοιτάξτε, ο κύριος Μπλίνκεν κάνει αυτό το shuttle diplomacy που λένε στη διεθνή πολιτική, δηλαδή γυρίζει, κάνει διάφορες επαφές. Μην ξεχνάμε ότι πέρασε όμως πρώτα από την Κύπρο. Δεν ξέρω αυτό αν είναι καλό ή κακό. Καλά, υποχρέωσε τον Κύπριο πρόεδρο, ναι, να φύγει από το Προεδρικό Μέγαρο, από τη Λευκοσία, να τον δει για λεπτά στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Αυτό ήταν και ένα μήνυμα βέβαια στην Τουρκία, ότι άμα χρειαστούμε ανθρωπιστικό διάδρομο θα γίνει μέσω της Κύπρου. Την ώρα που συζητούμε, ήδη η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν το υιοθέτησε πλήρως αυτό. Είναι εξέλιξη, ναι, τωρινή, ναι, έτσι, για να είναι ο ανθρωπιστικός, ναι, διάδρομος, ναι, μέσω Κύπρου στη Γάζα. Ναι. Αυτό σημαίνει κάτι. Βέβαια, από την άλλη, να πούμε ότι είναι ο πρόεδρος Ερντογάν ανεπιθύμητος πλέον στη Γερμανία. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε αυτό. Με τις που ήθελε να πάει, του, λέτε, στο Βερολίνο. Ναι, ήθελε να πάει στο Βερολίνο. Αγώνα, ναι, 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 ναι.
με όλες αυτές τις δηλώσεις. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι την πληρώνουν άμαχοι. Υπάρχουν θύματα και από τις δύο πλευρές. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ. Ευχηθώ να πρετανεύσει η λογική. Δεν ξέρω, είναι πολλά τα συμφέροντα. Και εδώ να αναφέρω κάτι, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι όταν πέθανε ο Γιασέρ Αραφάτ, άφησε 1,3 δις έτσι, στους απογόνους, στους κληρονόμους του. Να πούμε εδώ ότι οι επικεφαλείς της Χαμάς είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους, δεν ζουν εκεί, έχουν τους μαχητές αυτούς, τους τρομοκράτες και πολεμούν, ενώ αυτοί ζουν στο Παρίσι, από εδώ, από εκεί, ξέρω εγώ, στην Τουρκία. Ενώ στον δυτικό κόσμο τα πράγματα είναι διάφανα. Ναι, αλλά όχι βέβαια. Λοιπόν, ανυπομονείτε, σε λιγότερο από 2 μήνες αναλαμβάνετε. Η νέα ομάδα του Αχιλλέα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω και δημόσια, διότι είναι η πρώτη φορά που βγαίνω μετά τις εκλογές. Ο ανθρώπους οι οποίοι με ψήφισαν, με εμπιστεύτηκαν και θα είμαι και εγώ μέλος στο Δημοτικό Συμβούλιο από την 1η Ιανουαρίου. Είστε και η πρώτη γυναίκα, νομίζω, σε Σταυρό. Ναι, είμαι πρώτη γυναίκα σε Σταυρό. Μπράβο, ναι, μπράβο. Σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Καλή θητεία και ευχαριστώ, σε αυτά. Να είστε καλά. Δυστυχώς θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε για την άλλη ιστορία. Γεια σας, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά.